έτσι. Είναι για 10 λεπτά και γενικώς υπάρχει μια ευελιξία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφόσον είναι 10 λεπτά θα μιλήσω από το βήμα και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Κύριε Μητσοτάκη, σας είπα στην πρωτομιλία μου ότι ο λόγος για τον οποίο στοχοποιείται τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ακριβώς επειδή έχετε μία ιδεοληψία την οποία θα προσπαθήσω να αναλύσω σε αυτόν τον χρόνο που με απομένει σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω για να μην υπάρχει κανένα θέμα σε ό,τι αφορά, να μην μείνει τίποτα αναπάντητο, ότι η τροποποίηση του νόμου για το άσυλο είναι μια τροποποίηση η οποία το έχει κάνει πολύ πιο λειτουργικό από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες όπου υπήρχε νόμος για το άσυλο επί δικών σας κυβερνήσεων και βρεθήκαμε πράγματι μπροστά από αδιέξοδα, τα οποία οδήγησαν κάποια στιγμή και σε πάρα πολύ αρνητικά φαινόμενα. Αυτό που σας είπα για παράδειγμα, ότι κάηκε το Πολυτεχνείο και δεν κάηκε επί των ημερών μας. Διότι τότε πράγματι υπήρχε μια δυσλειτουργία στο νομικό πλαίσιο, έψαχνε κάποιος να βρει μια επιτροπή να πάρει μια απόφαση, η οποία ποτέ δεν συγκροτείται. Ήταν χρόνια στα οποία υπήρξα και εγώ φοιτητής και μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα θυμάμαι. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Το Πρωτανικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει απόφαση. Με την πρωτοβουλία του Πριτάνεως. Άρα λοιπόν, όταν ανοίγεται ένα ζήτημα και το θέτεται με τόσο έντονο τρόπο σε σχέση με το αν θα πρέπει να καταστήλλονται οι πολιτικές εκδηλώσεις και οι καταλήψεις δημοσίων χώρων, θα σας απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια προς αυτό. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ανεξαρτήτως αν αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις πρωτοβουλίες και τις συλλογικές διαδικασίες σήμερα έχουν ιδέες και απόψεις που μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, από την περίοδο που γεννήθηκε, το 16ο αιώνα, είναι αυτόνομο και οφείλει να είναι ένας χώρος όπου η διακίνηση των ιδεών, μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν αυτές οι ιδέες, θα είναι ελεύθερη. Όταν αυτές οι ιδέες οδηγούν σε εγκλήματα, προφανώς οφείλει η πολιτεία να έχει προβλέψει τη δυνατότητα παρέμβασης. Άλλο όμως αυτό και άλλο να γυρίσουμε σε μία λογική, η οποία λογική δεν εφαρμόζεται πουθενά στην αστική μας δημοκρατία σε ό,τι αφορά ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, δηλαδή ακόμα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, ακόμα και σε ένα ιδιωτικό χώρο, για να παρέμβει κάποιος πρέπει με εισαγγελέα να παρέμβει, διότι υπάρχει, δεν μπορεί κανένα να μπει στο σπίτι σας χωρίς λόγο. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε στην άκρη ένα ζήτημα, το οποίο θέλετε να το αναδείξετε κατά την άποψή μου για προφανείς λόγους, διότι με τα επιχειρήματά μου σας απάντησα, πιστεύω, και εγώ μίλησα με στοιχεία, μίλησα με έρευνες, μίλησα με μελέτες, αναφέρθηκα σε όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, όχι βγάζοντάς τα από την κοιλιά μου, αλλά από αρθρογραφία συγκεκριμένη σε έγκριτες εφημερίδες. Αναδεικνύεται λοιπόν ένα ζήτημα, προκειμένου να κερδίσετε εντυπώσεις πολιτικές χωρίς να βασίζεται σε κάποια πραγματικότητα. Είπατε όμως, κύριε Μητσοτάκη, στην ομιλία σας ξανά, και αυτό είναι αποτέλεσμα της διαρκούς αιμονής και ιδεοληψίας σας, ότι σε αυτόν τον τόπο το αίμα από τρομοκρατικές πρακτικές έχει συγκεκριμένη ιδεολογική αναφορά. Κάνετε διπλό λάθος να επιμένετε σε αυτή την τοποθέτηση. Ήλπιζα ότι σήμερα θα τη διορθώνατε. Και κάνετε διπλό λάθος διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι νεκροί υπήρξαν και από τις δύο πλευρές του ιδεολογικού χάρτη. Και όχι μόνο από ό,τι σας συμφέρει. Διότι δεν είναι μόνο τα φαινόμενα του σήμερα, αναφέρθηκα στον Παύλο Φίσα, θα αναφερθώ και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί για μας δεν έχει σημασία μόνο αν είναι Έλληνας αυτός που επλήγει. Τα τάγματα εφόδου Χρυσή Αυγή έχουν θύματα, μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και είχαμε και νεκρούς. Αλλά θα αναφερθώ και στο πρόσφατο παρελθόν. Διότι για μας όση αξία έχει το αίμα πολιτικών προσώπων που έπεσαν από τρομοκρατικές ενέργειες,
απόλυτα καταδικαστές από εμάς, πιστεύω από όλο τον πολιτικό κόσμο, οι οποίοι βρίσκονταν στο ιδεολογικό πολιτικό φάσμα όχι της αριστεράς, αλλά τόση αξία είχε και το αίμα του Νίκου Τεμπονέρα, κύριε Μητσοτάκη. Και δεν μπορούμε να βάλουμε στο ζύγι το αίμα των ανθρώπων που χάθηκαν. Έρχομαι τώρα στην άλλη ιδεολογική σας αιμονή. Στο θέμα του άρθρου 16. Και θέλω να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, ότι εμείς υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί μια ιδεολογική σύλληψη της αριστεράς. Γεννήθηκε σε όλο τον κόσμο, αιώνες πριν, από μια πραγματική ανάγκη. Την ανάγκη των κοινωνιών για συλλογική πρόοδο. Όταν οι επιστήμες στο σύγχρονο κόσμο άρχισαν να κερδίζουν έδαφος έναντι των δυσιδαιμονιών, των δογμάτων, τότε οι κοινωνίες όρισαν ως μία από τις βασικές τους προτεραιότητες την επένδυση στη γνώση. Η γνώση όμως είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένα απεφωτισμένα μυαλά. Πρέπει να διαδοθεί, να εξελιχθεί, να μετασχηματιστεί σε ένα ελεύθερο πεδίο. Ακυδεμόνευτο από την κεντρική εξουσία. Και η πρόσβαση στη γνώση πρέπει να είναι καθολική. Ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής ή ταξικής θέσης. Έτσι γεννήθηκε σε όλο τον πλανήτη η ιδέα του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτό έγιναν τα συλλογικά άλματα των κοινωνιών. Μέσα από αυτό γεννήθηκαν νέες ιδέες, νέοι προβληματισμοί, νέες απαντήσεις. Ο δημόσιος και καθολικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου είναι το απαραίτητο οξυγόνο για κάθε επιστήμη την οποία θεραπεύει. Είναι αυτό που της εξασφαλίζει δύο πολύ κομβικά συστατικά για την ανάπτυξή της. Το πρώτο είναι η δυνατότητα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Το δεύτερο είναι η ελευθερία. Εναντί κάθε λογής εξαρτήσεων από συμφέροντα, αυταρχισμούς, κάθε πιθανή απόπειρα από διηγέτησή της, είτε από την πολιτική εξουσία, είτε από την οικονομική εξουσία στις μέρες μας. Ο χώρος που εκπροσωπείται έχει ένα δομικό πρόβλημα με αυτά τα δύο στοιχεία. Αφενός διότι αντιλαμβάνεστε το καθολικό δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση ως ισοπαίδωση, δεν γίνεται δηλαδή οι ελίτ να έχουν η κληρονόμια, να έχουν την ίδια αφετηρία με τους υπόλοιπους θνητούς, και τα όσα κάνατε σημεία σας περί αριστείας θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικά σε αυτό. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Υποστηρίζουμε ένα σύστημα το οποίο θα γεννά άριστους και άξιους ανεξαρτήτως της ταξικής θέσης και της προέλευσης του καθενός. Εσείς όμως δεν ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Γιατί έχετε ορίσει από τα πριν ποιοι είναι ή ποιοι προορίζονται για να είναι οι άριστοι. Οι εκλεκτοί που έχουν προβάδισμα λόγω κοινωνικής θέσης και ταξικής προέλευσης. Οι άλλοι μπορούν να αναπαράγουν τη μετριότητά τους κάπου μακριά από τους γαλαζοαίματος, μη τυχόν και μολύνουν τους γαλαζοαίματος. Το άλλο στοιχείο είναι ότι θέλετε την εκπαίδευση προσδεδεμένη σε συμφέροντα και όχι προσανατολισμένη προς το γενικό καλό. Το λέτε έτσι ευγενικά αυτό, με σύγχρονους όρους σήμερα βεβαίως, σύνδεση της αγοράς με τα πανεπιστήμια, αλλά δεν εννοείται σύνδεση, εννοείται υποταγή των πανεπιστημίων στην αγορά. Γιατί τη σύνδεση θέλουμε κι εμείς. Η αγορά δηλαδή να είναι αυτή η οποία θα ορίζει τον προσανατολισμό της έρευνας και την παρεχόμενη γνώση. Δηλαδή όταν η αγορά αποφασίζει ότι δεν την αφορούν οι κοινωνικές επιστήμες, τότε οι κοινωνικές επιστήμες θα μας είναι άχρηστες. Όταν η αγορά αποφασίζει ότι δεν είναι επικερδές να ασχολείσαι με την ιστορία, τότε να εγκαταλείψουμε την έρευνα της ιστορίας. Όταν η αγορά αποφασίζει να μην πολυσκαλίζουμε τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί εμποδίζουν την ανάπτυξη, κάποια συμφέροντα ιδιωτικά ενδεχομένως εμποδίζουν, τότε να κόψουμε τα κονδύλια για έρευνα πάνω στο ζήτημα αυτό. Όμως, αν η αγορά ορίζει την παρεχόμενη γνώση,
Αν η εκπαίδευση γίνεται αναλώσιμο εμπόρευμα, τότε η κοινωνία καταραίει. Διότι η γνώση δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους προσφοράς και ζήτησης. Για μας, λοιπόν, η γνώση, κύριε Μητσοτάκη, είναι αυταξία. Ανεξαρτήτως του αν αυτός ο οποίος θα πάρει ένα δίπλωμα από ένα πανεπιστήμιο θα έχει τη δυνατότητα να βρει μετά εργασία, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα όπου υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στους απόφοιτους των πανεπιστημίων με πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών από τους απόφοιτους του γυμνασίου και του λυκείου. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την αγορά. Η γνώση όμως είναι αυταξία. Και όσο περισσότερους ανθρώπους, νέα παιδιά έχουμε μορφωμένα, τόσο το σημαντικότερο για τη συλλογική κοινωνική πρόοδο. Έρχομαι λοιπόν στο επιχείρημά σας. Ζητάτε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, μάλιστα. Φτάσατε στο σημείο να μας πείτε το Κολούμπια συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εντάξει, το Κολάμπια, εντάξει. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι τόσο άριστος ο κύριος Μητσοτάκης. Το λέω με... Λοιπόν, συνεργάζεται πράγματι με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν εμποδίζει κάτι να συνεργαστεί και να έχει κοινά προγράμματα. Έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι αν, όπως λέτε εσείς, αλλάξουμε το άρθρο 16, θα έρθει το Κολάμπια, όπως το λέτε, το Πρίστον, το Γέιλ, η Οξφόρδη, άλλα πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ να στήσουν παραρτήματα. Θα χτιστούν στην Ελλάδα, δηλαδή, ιδιωτικά πανεπιστήμια του επίπεδου και της παρεχόμενης μόρφωσης και της ποιότητας αυτών των πανεπιστημίων, τα οποία αναφερθήκατε, τα οποία έχουν φτιαχτεί από το 1700 και το 1800. Αυτό πιστεύετε? Και γιατί δεν έχει γίνει πουθενά άλλου στην Ευρώπη? Γιατί δεν έχει? Αλήθεια? Ελάτε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και ποια είναι η ευρωπαϊκή εμπειρία. Διότι διαρκώς παπαγαλίζεται το ίδιο ψέμα με κοντά ποδάρια, τη διεθνή εμπειρία. Ποια είναι η διεθνής εμπειρία? Δεν θέλω να αναφερθώ καν σε ιδιωτικά κερδοσκοπικά ιδρύματα. Διότι προσέξτε τώρα, κερδοσκοπικά ιδρύματα σημαίνει ότι οι μέτοχοι θέλουν να έχουν κέρδος και να το μοιράζουν. Ένα πανεπιστήμιο που στοιχειοδός θα έχει ένα επίπεδο άνω του μετρίου, και δεν μιλάω τώρα για πολυτεχνική σχολή ή ιατρική, ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορεί στοιχειοδός να επιπλέψει, θα έχει για κάθε φοιτητή, σύμφωνα με τις μελέτες που εμείς γνωρίζουμε και το Υπουργείο Παιδείας, ετήσιο κόστος άνω των 10.000 ευρώ, χωρίς να δίνει υποτροφίες. Αν σε αυτό το κόστος συνυπολογίσει κανείς και τις υποδομές οι οποίες πρέπει να φτιαχτούν, κτίρια, εργαστήρια, υλικοτεχνικές υποδομές, τότε χρειάζονται τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ως αρχική επένδυση και 10.000 ετησίως για κάθε φοιτητή. Πώς λοιπόν αυτοί θα έρθουν να κάνουν μια τέτοια επένδυση εδώ και τι είδους παρεχόμενη γνώση ποιοτική θα έχουν αν αλλάξουμε το άρθρο 16? Ή θα είναι της αρπαχτής, ή θα είναι της αρπαχτής, και διεθνώς έχουμε δει στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία 20 χρόνια πολλά της κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης λογικής. Έχουμε δει πολλά ιδρύματα τέτοια της αρπαχτής, τα οποία άνοιξαν, πήραν ό,τι ήταν να πάρουν, χωρίς να επενδύσουν σε υποδομές, και την άλλη μέρα έκλεισαν. Κοινώς, θα έλεγα, πανθομολογουμένως έχουν αποτύχει. Πάμε όμως στα μη κερδοσκοπικά, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτά αναφέρεστε, ή εν πάση περιπτώσει σε αυτά αξίζει να αντιπαραθέσουμε τις ιδέες μας, γιατί για τα άλλα δεν αξίζει να αντιπαραθέσουμε τις ιδέες μας. Στην Ευρώπη, με εξαίρεση τις χώρες που είχαν τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού μέχρι το 89, όπου εκεί μετά έγινε πάντα σκύλια λέστε, τα πανεπιστήμια είναι σχεδόν αποκλειστικά δημόσια με διαφοροποιημένα καθεστώτα χρηματοδότησης. Το σημαντικό, αν κάποια πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιδιωτικά. Πολλά δημόσια πανεπιστήμια στην Ευρώπη έχουν είτε τέλη εγγραφής είτε δίδακτρα. Στην Ευρώπη λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο στο οποίο εσείς αναφέρεστε, κανένα σπουδαίο
πανεπιστήμιο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, να έχει πάει και να έχει στήσει πανεπιστήμιο ισότιμης αξίας με αυτά που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που για άλλους λόγους ιστορικούς, δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε τώρα, της γέννησης του Αμερικανικού κράτους, ιδρύθηκαν πανεπιστήμια τα οποία είναι ιδιωτικά, που συμπεριφέρονται όμως με πολύ πιο αυστηρούς όρους και κριτήρια απέναντι στην παρεχόμενη ποιότητα της γνώσης από ότι άλλα δημόσια πανεπιστήμια. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ένα παράδειγμα, ένα ιδιωτικού πανεπιστήμιου στον ευρωπαϊκό χώρο το οποίο να διαπρέπει και να είναι υψηλής ποιότητας σε ό,τι αφορά την παρεχόμενη γνώση. Λέτε ότι ο ανταγωνισμός θα βοηθήσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν έχει φανεί αυτό πουθενά να έχει συμβεί. Ούτε σε ό,τι αφορά τον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκεί βέβαια είναι άλλα τα κριτήρια, διότι υπάρχει κεντρικός έλεγχος παρεχόμενης γνώσης από το κράτος του προγράμματος σπουδών, ενώ η κουλτούρα η ακαδημαϊκή δεν θα έπρεπε ποτέ να μας επιτρέπει τη σκέψη να παρεμβαίνει το κράτος στην έρευνα και στην παρεχόμενη γνώση και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο ανθίζει η γνώση στην ακαδημαϊκή κοινότητα ή στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πείτε μου λοιπόν πού, σε ποιο παράδειγμα ιδιωτικού πανεπιστημίου έχετε εσείς στο μυαλό σας στην Ευρώπη, το οποίο η παρεχόμενη γνώση είναι υψηλού επίπεδου. Και ποιο παράδειγμα έχετε να μου παραθέσετε, εις το οποίο ο ανταγωνισμός βοήθησε ή θα μπορούσε να βοηθήσει τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία τα έχετε στοχοποιήσει κατά τα άλλα, δυσφημίσει, εξευτελίσει όλο αυτό το διάστημα. Και πάμε και στο σημαντικότερο ερώτημα στο οποίο θα ήθελα να σας καταθέσω. Τι θα γίνει με την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα και με ποιους τρόπους θα εισάγονται οι φοιτητές σε αυτά τα πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία, ως γνωστόν, προτείνει τη μείωση του αριθμού των εισακτέων και τον καθορισμό των βάσεων από κάθε τμήμα, που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση του αριθμού των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή που κάνει αυτό, χύνει κροκοδίλια δάκρυα για το ότι οι νέοι μας φεύγουν για να σπουδάσουν σε άλλες χώρες και άρα η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα μπορούσε να τους κρατήσει στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολιτική που αντικειμενικά δημιουργεί ή επιχειρεί να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς να έχει κανένας εκ των προτέρων εξασφαλίσει την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης αυτά. Και βεβαίως, αν θέλετε να αναλύσουμε και ακόμα περισσότερο τι είναι σε σχέση το φαινόμενο της φοιτητικής διαρροής στο εξωτερικό, θα δούμε ότι αυτή η φοιτητική διαρροή διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στους κληρονόμους, που είπα πιο πριν, τα παιδιά της ελίτ, που δεν πιστεύω ότι θα θελήσουν ποτέ να χάσουν την ευκαιρία, εφόσον θα έχουν την οικονομική δυνατότητα, να σπουδάσουν στο original και στο καλό ιδιωτικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, στο Princeton, στο Yale και στο Columbia. Και σε αυτούς οι οποίοι εξαιτίας του γεγονότος ότι απέτυχαν να μπουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ευλογία, θα έλεγα εγώ, ότι η ελληνική οικογένεια θέλει τα παιδιά και επιμένει τα παιδιά να μορφωθούν. Βέβαια, στο παρελθόν ήθελε μονάχα γιατρούς και δικηγόρους. Αρχίζει όμως αυτό το στερεότυπο να διαλύεται και η αγορά εργασίας μας οδηγεί στο να διαλύεται. Στέλνουν λοιπόν παιδιά της μεσαίας τάξης στο εξωτερικό, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα χρηματοδοτικής επάρκειας των οικογενειών τους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, τα οποία θα τους δίδεται τη δυνατότητα, όχι βεβαίως αδαπάνως, να σπουδάζουν σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, τι πτυχία θα παίρνουν? Δεν εξετάζω καθόλου την παρεχόμενη γνώση και την ποιότητά της. Τι πτυχία θα παίρνουν, τι θα γίνει με την πιστοποίηση των προγραμμάτων αυτών και τι θα γίνει με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα? Εμείς λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, λέμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και είμαστε ανοιχτοί σε έναν πάρα πολύ ουσιαστικό διάλογο με επιχειρήματα. Ένα προς ένα, να τα κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε, όπως λέτε, ούτε ιδεολειψίες ούτε παροπίδες για κανένα. Έχουμε απόψεις. Απόψεις ισχυρές. Μπορεί να διαφωνείτε με αυτές, αλλά έχουμε απόψεις και έχουμε επιχειρήματα. Και βεβαίως έχουμε και εναλλακτικό σχέδιο και προοπτική και όραμα για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας.
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γι' αυτό και λέμε ότι η μόνη λύση είναι η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων. Είναι η οικονομική τους ενίσχυση. Είναι η ενίσχυση σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Αυτό βεβαίως εσείς, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει, γιατί έχετε και ένα παρελθόν το οποίο δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Το 2014 ήσασταν εσείς στην κυβέρνησή σας και εσείς υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, όπου η κυβέρνηση Σαμαρά τότε προχώρησε σε μαζικές απολύσεις περισσότερων από 1.600 διοικητικούς υπαλλήλους των μεγαλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, προκαλώντας την απότομη υποβάθμιση των υπηρεσιών. Εσείς ήσαστε. Ο καθένας έχει λοιπόν την ιστορία του και ο καθένας οι απόψεις τις οποίες καταθέτει δεν μπορεί να είναι ξέχωρες από το παρελθόν και από την ιστορία του. Άρα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, και τότε ο Υπουργός Παιδείας χαρακτήριζε φέουδα ανομίας τα πανεπιστήμια, όπως κάνετε και εσείς σήμερα. Αλλά εσείς ήσασταν αυτοί που απαξιώσατε τα δημόσια πανεπιστήμια. Εμείς λοιπόν λέμε οικονομική ενίσχυση σε υλικοτεχνικές υποδομές, σε προσωπικό, εξορθολογισμός της δομής τους, με ίδρυση νέων τμήματων, με νέα γνωστικά αντικείμενα. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με σχέδιο, υπομονή και εξαιρετική επιμέλεια το Υπουργείο Παιδείας, όπου έχει φτιάξει μια νέα αρχιτεκτονική για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, με συγχωνεύσεις εκεί όπου συνενετικά μπορούν να γίνουν και έχει αποδειχθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν, τεχνολογικών ιδρυμάτων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με κατάργηση τμήματων ΤΕΗ, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν καμία προοπτική, καμία διέξοδο στους απόφοιτούς τους. Αυτό είναι ένα σχέδιο ολιστικό για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και όχι η λογική του σούπερ μάρκετ μέσα από την αναθεώρηση του Συντάγματος. Κλείνω, κύριε Μητσοτάκη, λέγοντάς σας το εξής. Όταν ανεβήκατε στο Βήμα, υποπέσατε για άλλη μια φορά στο λάθος να μου πείτε ότι δεν ήρθατε στο σπίτι μου να πιούμε ένα καφέ, διότι έχω κλούβες στον μάτς. Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε κάτι, σας καλώ να έρθετε, ειλικρινά. Δεν θα δείτε ούτε μία κλούβα των ΜΑΤ. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε. Διότι πράγματι υπήρχε μία κλούβα των ΜΑΤ το 2015, το 2016 με δική μου εντολή, όχι μόνο από μένα, αλλά και από άλλους που διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ εδώ στη Βουλή. Έφυγαν εκατοντάδες αστυνομικοί που φυλάγανε VIP πρόσωπα για να πάνε στη γειτονιά. Εγώ λοιπόν κλούβα των ΜΑΤ δεν έχω, ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ήσασταν αυτοί που από το 2010 έως το 2015 είχατε γεμίσει με κάγκελα την Αθήνα και ακόμα και την πλατεία Συντάγματος και δεν μπορούσε να περάσει κανένας, δεν μπορούσε να προχωρήσει κανένας. Λοιπόν, σε αυτή την αστυνομοκρατούμενη Αθήνα, σε αυτή την αστυνομοκρατούμενη Ελλάδα, για να υλοποιείτε εσείς πολιτικές του δούνου του, τόσο στην οικονομία όσο και στην παιδεία, δεν θα ξαναζήσει ο τόπος μας. Να είστε καλά.